Μας δύο ευρωβουλευτές και ένας βουλευτής. Ευρωβουλευτές λοιπόν είναι ο κύριος Στέλιος Κούλογλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης από την Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σας. Και είναι και ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Κώστας Κατσίκης. Καλημέρα σας, κύριε Κατσίκη. Καλημέρα, να προσθέσω και καλή εβδομάδα, επιτρέψτε. Καλή εβδομάδα. Παραμένει ο Γιώργος Οπιέρος και ο Φίλος ο Κλαβιανός, οι καλοί συνάδελφοι. Θα μας βοηθήσουν πολύ. Να πούμε την είδηση που ενδιαφέρει και αφορά πολλούς και βγήκε αποκλειστικά από εδώ. 8 του μηνός. Την Παρασκευή που μας έρχεται, η πληρωμή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για όσους είχαν κάνει αίτηση μέχρι 15 Γενάρη και είχατε βάλει και πετρέλαιο μέχρι εκείνη την ημερομηνία. 8 του μηνός θα δείτε τα χρήματά σας. Γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Βεβαίως. Και ευτυχώς έχει γίνει και αναπαραγωγή της είδησης. Ναι, παντού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κατσίκη. Απασφάλισε ο πρόεδρος του κόμματός σας. Κατηγορεί τον μέχρι πρότινος εταίρο και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, ότι για να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία έκλεψε βουλευτές από το κόμμα σας. Καλά, με τον κύριο Κοτζιά παραμένει η κόντρα ανοιχτή και είναι μια εικόνα βέβαια θλιβερή. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας να κατηγορεί για σοβαρά ζητήματα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση λέει ότι εκβιάζεται με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχετε αρκετά για να βγάλετε στη φόρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υποχρεώνεται η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία για να αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής. Θέλω την απάντησή σας και να μου πείτε αν όντως υπάρχουν στοιχεία τα οποία εσείς, όσο περνάει ο χρόνος και φτάνουμε κοντά στις εκλογές, μπορεί να βγάλετε εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή της κυβέρνησης με την οποία σας θετέρει μέχρι πριν λίγο καιρό. Κύριε Παπαδάκη, δεν εκβιάζουμε κανέναν. Απλά τα πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα αποδεικνύουν τη θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, μια θέση στην οποία ήρθαμε μετά από αποστασία βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και σε αυτούς τους αποστάτες στηρίχθηκε η ψήφος εμπιστοσύνης προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και ο Τσίπρας να μπορέσει να εξασφαλίσει προχτές την ψήφο εμπιστοσύνης και την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και αύριο ίσως να τους ενσωματώσει προκειμένου να δημιουργήσει μια αυτόνομη κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ούτε εκβιαζόμαστε ούτε εκβιάζουμε κανέναν. Απλά λέμε στον ελληνικό λαό ότι αυτή η προδοσία δημιουργεί στο δικό μας πρόσωπο μέσα από πολιτικά ανέντιμη πράξη μία αδικία. Και η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός σύντομα θα καταλάβει ότι θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να άρουμε αυτή την αδικία οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε κάθε περίπτωση. Είτε, όπως λέγεται, θα σταματήσει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα και θα διαλυθεί, είτε όχι, όπως λέμε εμείς, σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουμε εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία στηρίζεται στο λαό, στους ανθρώπους που μας πίστεψαν και που μας εμπιστεύτηκαν και όποτε και αν γίνουν οι εκλογές θα αποδείξουμε την αλήθεια των λεγόμενων μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα που θέσατε, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δεν έχω καμία γνώση και καμία πληροφόρηση αναφορικά με τα όσα ερμηνεύονται από δημοσιογραφικές πηγές ως συμπεριφορά εκβιασμού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων απέναντι στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία γνώση και από αυτού δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο. Αναφορικά όμως με τα όσα είπατε για τον κύριο Κοτζιά, ήδη υπάρχει μία αντιπαράθεση η οποία έχει πάρει νομίζω τον δρόμο της δικαιοσύνης, οπότε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Θέλω να πάω στον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, το κόμμα σας λέει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από τον μέχρι πρότινος εταίρο του και ότι υποκύπτει σε αυτόν τον εκβιασμό και επιχειρεί την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής και μάλιστα μιλάτε για ένα πραξικόπημα το οποίο είναι έτοιμο να γίνει και αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για πρόταση μορφής του Προέδρου της Βουλής, του κ. Βούτση. Κοιτάξτε, υπάρχει αμφιβολία ότι οι θεσμοί φτελίζονται. Η δημοκρατία είναι στο χειρότερο της σημείου. Πολιτικό προσωπικό και πολιτικά κόμματα
ευτελίζονται στα μάτια του ελληνικού λαού. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η δημοκρατία που πραγματιστήκαμε με τη μεταπολίτευση. Υποτίθεται πως ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που έζησε ποτέ η Ελλάδα προς τάση ελληνικού κράτους. Χάρη στα βιώματα των Ελλήνων πολιτών και στον οραματισμό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι πραγματικά ευτελισμός του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Δηλαδή αρχίζουν τώρα τα ανέκδοτα. Τα ανέκδοτα περί συμφωνία της Γκαζόζας, περί οτιδήποτε υπάρχει για να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις να γίνουν κάποιες τακτοποιήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σοφοί πολιτικοί πηγαίνουν στο λαό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα θέματα μπορούν να καθαριστούν στο λαό. Το αν πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός με τη μία ή την άλλη μορφή σε σοβαρές δημοκρατίες και σε σοβαρά πολιτεύματα, αυτό γίνεται μια συζήτηση. Οριμάζουν τα θέματα, βλέπουμε τα προβλήματα, παίρνουμε αποφάσεις στην αρχή μιας τετραετίας. Όχι γιατί φοβάται ο κύριος Τσίπρας ότι θα βγει ο κύριος Καμένος και θα πει τα απόκρυφα του Υπουργικού Συμβουλίου ή των δικών του συζητήσεων ή τι κάνανε στο ταξίδι που πήγανε μαζί στην Αμερική ή τι ξέρει για το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στη Βενεζουέλα ή τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλες τέτοιου είδους επαφές και γίνει ας πούμε όλη αυτή η συζήτηση παραμονή εκλογών και δεν το θέλει και προσπαθεί τώρα να τακτοποιήσει πράγματα τα οποία επιθυμεί ο κύριος Καμένος. Άκουσα και τον κύριο Λεβέντη προηγουμένως. Αυτή δεν είναι η μορφή της δημοκρατίας την οποία θέλουμε. Δεν είναι αυτή που θέλουμε να δείξουμε στο εξωτερικό και δεν είναι κάτι που μας αξίζει τελευταία ανάλυση. Όχι, δεν συμφωνώ. Το θεωρώ τελείως απαράδεκτο. Είναι κάτι που με στεναχωρεί βαθύτερα και κάθε Έλληνα που ζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το συγκλονίζει αυτή η κατάσταση και πρέπει να αλλάξει. Τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έχουμε πέσει το τελευταίο σκαλοπάτι σου κακού τη σκάλα. Βέβαια, μετακινήσεις βουλευτών, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κεφαλογιάννη, είχαμε από όλα τα κόμματα προς όλα τα κόμματα. Βέβαια, άλλο το να μετακινείτε, θα μου πείτε, κάποιος από την αντιπολίτευση στο κόμμα το κυβερνητικό και άλλο το να πηγαίνει σε ένα... Αλλά πραγματικά, εάν δούμε τη σύνθεση του κοινοβουλίου, όταν έγιναν εκλογές και πού έχουν καταλήξει 20, 30, 35, 40, 45, 50 βουλευτές, αυτό νομίζω ότι... Είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτή τη Βουλή. Κοιτάξτε, και νομίζω ότι δεν τιμά ούτε εσάς ούτε εμάς. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δηλαδή πραγματικά σε μια παλιά εποχή εδώ μιλάμε για πολιτικό χαρακτήρι του πολιτικού προσωπικού. Δηλαδή αν ζούμε σε εποχή διαδικτύου, ό,τι λέμε καταγράφεται. Δεν μπορείς να λες ψέματα τη μια μέρα να το διορθώνεις την άλλη. Δηλαδή είναι η απόλυτη γελιοποίηση πολλών στελεχών. Και από τα μικρά κόμματα και από τα μεγάλα. Προς όλα τα κόμματα, βέβαια, αλλά σας είπα. Άλλη βαρύτητα, εγώ δεν τα βάζω όλα. Είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει η βουλευτής να λέει ότι είπε μια γκαζόδα και δεν ξέρω τι έκανε, ή ο άλλος βουλευτής ότι έπιασε λάστιχο και πήγε και τον έπεισε ο πρόεδρος της Βουλής και να μαδά τη Μαργαρίτα. Δηλαδή, αυτά είναι αστείωτες. Και να βλέπουμε τις δηλώσεις του λεονταρισμού τότε που μιλάγαμε για γερμανοτσολιάδες και τα λοιπά. Όλα αυτά τα αστεία, όλες αυτές οι ακραίες εκφράσεις, όλος αυτός ο εκφυλισμός του πολιτεύματος και από το πολιτικό προσωπικό βεβαίως. Σε τέτοιου είδους κρίσεων χρειάζονται κάποιοι να ηγηθούν. Και ζούμε μια μεγάλη κρίση. Αν δεν διαβάσουμε σωστά τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας, αν δεν δούμε τα εσωτερικά μας προβλήματα και την ενίσχυση της δημοκρατίας μας, αν δεν καταφέρουμε να ενισχύσουμε το εθνικό μας μέτωπο και να έχουμε εθνικό οραματισμό και εθνική στρατηγική, θα εκφυλιστεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Τα άκρα και οι ακρότητες είναι εδώ. Μάλιστα. Ζούμε εποχές μεσοπολέμου. Ο κύριος Τσίπρας έχει τεράστια ευθύνη. Θέλω να πω. Τεράστια ευθύνη. Και για τις πρέσβες που δεν πήγε στο λαό και για τη στήριξή του στο Μαδούρο, ένα αυταρχικό, φασιστικό αριστερό καθεστώς. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα με τον ευθελισμό του Κοινοβουλίου. Κύριε Κούλογλου. Λοιπόν, να αρχίσω από τα τελευταία. Καταρχήν, εμείς δεν στηρίζουμε τον Μαδούρο. Είπαμε ότι είμαστε, η γραμμή μας είναι ούτε με τον Μαδούρο ούτε με τον Γκουαϊδό. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Η διεθνή νομιμότητα προϋποθέτει ότι δεν μπορεί κάποιος από άλλη χώρα να διορίζει πρόεδρο μιας άλλης χώρας. Διότι έτσι δημιουργείται μια κατάσταση διεθνούς ζούγκλας, όπου επικρατεί ο νόμος το ισχυρότερο. Και μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία είναι μια μικρή χώρα και αντιμετωπίζει γείτονες μεγαλύτερους σε ισχύ, πρέπει να είναι προσιλωμένη στη διεθνή νομιμότητα. Διότι αν επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, ο δυνατότερος θα κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Λοιπόν, όχι, μην με διακόπτετε. Πάλι σας άκουσα προσεκτικότερα. Λοιπόν, Ευρωπαίοι, παρακαλώ να με αφήσετε. Αυτό είναι το άλλο. Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Εμείς λοιπόν είμαστε της διεθνούς νομιμότητας. Δεν μπορεί να ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχτές να διορίζει πρόεδρο σε μια άλλη χώρα. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, αυτό πιστεύουμε εμείς. Καλός ή κακός. Δεν είμαστε με τον Μαδούρο, αλλά ούτε με τον Γκουαϊδό που εμφανίστηκε από το πουθενά και επειδή ο Τραμπ τον εξέλεξε πρόεδρο της Βενεζουέλας, να πούμε και εμείς ναι, να γίνει πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ναι, πάνω απ' όλα είναι ο λαός της Βενεζουέλας. Από εκεί και πέρα, πάμε στα εσωτερικά μας. Αυτή όλη η συζήτηση, νομίζω ότι συμφωνώ εδώ με τον κύριο Κεφαλογιάννη και βλέποντας τα πράγματα από μια απόσταση, δεν κάνει καλό ούτε στη δημοκρατία και ούτε στη δημοκρατία, ούτε στα ήθη. Και δεν ενδιαφέρει καθόλου στην πραγματικότητα τους πολίτες. Δεν τους ενδιαφέρει τι προνόμια θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ενός ή του άλλου κόμματος ή αν θα συγκροτεί η κοινοβουλευτική ομάδα η ΑΝΕΛ ή το ποτάμι ή οποιοδήποτε άλλο. Υποσυγκροτείται όμως και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τους ενδιαφέρει. Γιατί με μετακινήσεις τύπου ποδοσφαιρικού, σε ορισμένες περιπτώσεις, κύριε Κούλογλου, προβληματίζεται ο Έλληνας πολίτης. Λέει, και λέει, γιατί ένας άνθρωπος με διαμετρικά αντίθετες απόψεις, για παράδειγμα, το πρόσφατο των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών, τη μία μέρα έλεγε άλλα και την άλλη μέρα έλεγε άλλα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με μετακινήσεις που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, συμβαίνει και με μετακινήσεις που έγιναν στη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, ο κύριος Θεοχάρης. Ή η κυρία Κουντουράκη για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λοιπόν, άνθρωποι που είχαν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όχι, για να εκλεγεί βουλευτής μετακινήθηκε, ακόμα χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε. Είμαστε, πρέπει να δούμε τα εξής. Πρώτον, ότι είμαστε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, οι βουλευτές είναι κυρίαρχοι. Οι βουλευτές αποφασίζουν, οι βουλευτές δεν είμαστε κομματική δημοκρατία. Δηλαδή, δεν είναι ότι τα κόμματα αποφασίζουν το σχετισμό των δυνάμεων και όλα αυτά. Επομένως, πρέπει να σεβόμαστε τη θέληση των βουλευτών, έστω και να αλλάζουν παράταξη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, να φεύγουν, να εγκαταλείπουν πολιτικές ομάδες, να πηγαίνουν σε άλλες ή να ανεξαρτοποιούνται. Κανείς δεν φωνάζει. Εδώ όμως κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι εκβιάζεται. Χτες ο κύριος Μητσοτάκης από τη Λαμία ήταν λαύρος. Μίλησε για εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αυτός έχουν περάσει πολύ περισσότερες δοκιμασίες από τις φωνές του κυρίου Καμένου, ο οποίος δικαιολογημένα προσπαθεί να διασωθεί πολιτικά. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα θέμα εκβιασμού. Ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει πραγματικά συγχύσει κυριολεκτικά. Διότι πριν από 10 μέρες έλεγε ότι ήταν ένα στημένο διαζύγιο, ήταν όλα στημένα, όλα κανονισμένα κτλ. Και το ίδιο λέγει όλα τα πράγματα. Δηλαδή έχει τραφεί ο κόσμος. Το τέταρτο μνημόνιο, είχε τέταρτο μνημόνιο. Βγαίνουμε στις αγορές. Δεν κόβονται οι συντάξεις. Θα κοπούν οι συντάξεις, θα σας κόψουν οι συντάξεις. Δεν θα βγείτε ποτέ στις αγορές. Βγαίνουμε στις αγορές. Τώρα λέει ότι εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός, ενώ πριν από 10 μέρες έλεγε ότι τα είχε βρει με τον Καμένο στα παρασκήνια. Λοιπόν, θα τρελάνει τον κόσμο. Έχει αρχίσει ο κόσμος και τρελαίνεται. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ακούει από εδώ, ακούει από εκεί. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις αρχές της δημοκρατίας και κοιτάξτε να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, που είναι η οικονομία, η ανεργία. Πώς θα γυρίσουν οι νέοι που φύγανε στο εξωτερικό, το δημογραφικό. Αυτά είναι τα προβλήματα ουσιαστικά, κύριε Παπαδάκη. Κάτσουμε κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε σοβαρά. Κάτι να διευκρινίσω, σας παρακαλώ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ποιο θα αναγνωρίσεις. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι ο κύριος Μαδούρος σκότωσε κόσμο στον δρόμο, δεν αφήνει τη βοήθεια, την προσπάθεια να βοηθεί ο λαός με φάρμακα, με τρόφιμα. Που λιμοκτονεί πραγματικά 2,5 εκατομμύρια κόσμος έχει φύγει και τι του είπανε, σου βάζομαι ημερομηνία για να κάνεις εκλογές και δημοκρατικά να εκλεγεί μια κυβέρνηση, όχι με τις νόθες διαδικασίες τις οποίες βγήκε εσύ ως αρχηγός δικτάτορας ενός κράτους το οποίο υποτίθεται να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα και τον δημοκρατικό σύμβουλο. Τι Αλιέντε, τι Μαδούρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω αν είσαστε προχτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήμουν και σας άκουσα και σωστή τοποθέτησή σας. Γιατί τι είπατε, γιατί δεν κάνουμε το ίδιο για τη Σουηδική Αραβία. Το στηρίζομαι και το ψηφίζομαι. Έκανε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια προσπάθεια. Σωστή ήταν η παρατήρησή σας. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ότι η ΓΟΥΕ, δηλαδή το κόμμα στο οποίο ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ψήφισε υπέρ του Μαδούρου, του δικτάτορα της αριστεράς, του φασίστα της αριστεράς. Ψηφίσαμε, επαναλαμβάνω, διευκρινίζω, γιατί έχει γίνει παραπληροφόρηση. Πολύ σωστά η παρέμβασή σας. Ότι ψηφίσαμε να μην, ότι εμείς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατά της αναγνώρισης Γκουαϊδό από βουλευτές εκλεγμένους. Είπαμε σε ένα δημοκρατία. Δημοκρατία και εκλογές. Νόδες εκλογές αλλάζουν με εκλογές δημοκρατικές και με παρατηρητές. Αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή. Θα γυρίσω σε εσάς, γιατί έχουμε συνέχεια δηλώσεις. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, δεν σταματάει με τίποτα. Μίλησε στο πρώτο θέμα προηγουμένως στο ραδιόφωνο. Φεύγοντας από την εκπομπή του Γιώργη του Αυτιά, είπε ότι όλοι είναι κουραμπιέδες εκτός από τον Τσίπρα. Και τον Τσίπρα εγώ το στηρίζω, και έκανε διορθωτική δήλωση. Δεν εννοούσα κουραμπιέδες, λέει, αλλά μια άλλη λέξη που αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε δες και μπορείτε να το συναντήσετε στις τουαλέτες της Βουλής. Κύριοι, αυτό δεν είναι επίπεδο. Αυτό που λέγαμε, αυτό έτσι, ότι είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να φροντίσουμε όλοι. Εντάξει. Και πρέπει να φροντίσουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι. Θα κάνουμε. Εντάξει, είναι και αυτή είναι του λαού η τελευταία ανάλυση. Έρχομαι από την Μακεδονία σε μια περιοδία και είδα πολλά πράγματα. Και πραγματικά στεναχωρία του ελληνικού λαού. Και του έλεγα ένα πράγμα έτσι έξω από την ομιλία μου τελευταία. Με κάτι που έλεγε ο άνθρωπο που κατάρρισε τη δουλειά στον κόσμο. Με μια σφαίρα σκοτώνει τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου σκοτώνει το μέλλον των παιδιών σου. Αυτό λέγει ο Αβραάμ Λίνκον. Αυτό να θυμούνται οι Έλληνες πολίτες. Θα γυρίσω σε εσάς. Σε τέσσερις εκλογές. Θα γυρίσω σε εσάς, αλλά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν, έμπαινε μέσα στο δραματικό αυτό χώρο, την ταβέρνα στην Καλαμάτα που έχασαν τη ζωή τους τρεις γυναίκες. Ό,τι έμπαινε μέσα. Είχε αρχίσει να μπαίνει μέσα. Στην ταβέρνα. Δεν θα πούμε το επώνυμό του, δεν θέλει και ο ίδιος και το σεβόμαστε. Μόνο το μικρό όνομα Σωτήρης. Ναι, παιδιά, έχετε βάλει και το επώνυμο. Ο άνθρωπος δεν ήθελε το επώνυμο. Το πούμε, λέει. Εντάξει, Δημήτρης Αλεξόπουλος. Εντάξει, ήθελε. Σωτήρης Αλεξόπουλος, ναι. Κύριε Αλεξόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Εσείς βρεθήκατε ακριβώς την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό στην ταβέρνα στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι ακριβώς ζήσατε. Να σας πω. Όσο μπορεί κανείς να τα οριοθετήσει αυτά τα πράγματα. Έχουμε περάσει μεγάλο σοκ και ακόμη δεν έχουμε συνέλθει για να μπορούμε να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Τέλος πάντων, εγώ κατεβαίνω με τη γυναίκα μου, τη Χριστίνα, κάθε χρόνο, στις 17 περίπου χρόνια, στο ίδιο μαγαζί και τρώμε, μας περιποιούνται, είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι, γύρω στα 10 τραπέζια έχει στον κύριο χώρο και στο προθάλαμο άλλα 5-6 τραπεζάκια. Στο προθάλαμο με τέτοιες, με τις γνωστές τέτοιες διαφανείς. Μόλις μπήκαμε μέσα, στα 3 μέτρα, κοιτάζω να δω πού είναι ο ιδιοκτήτης, ο φίλος μας ο Γρηγόρης, να τον χαιρετήσω. Κοιτάζω δεξιά, ήταν ένα τραπέζι γύρω στα 8-10 άτομα. Και άλλα δύο άτομα, δύο νεαροί γύρω στα 30-35 ετών, στην είσοδο, μπροστά από την είσοδο της κουζίνας. Επειδή καθυστερούσε ο Γρηγόριος να φανεί, κατευθυνόμενο στο διπλανό τραπέζι από τη μεγάλη παρέα που ήταν στα 8-10 άτομα. Αμέσως εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ήμουν γύρω στα 2-3 μέτρα μέσα στο κύριο μαγαζί. Όπως είναι τα παλιά κουτουκάκια, έτσι ήταν. Αμέσως γίνεται η έκρηξη και ακολουθεί δεύτερη έκρηξη. Η δεύτερη έκρηξη δεν ήταν από άλλη φυά υγραερίου, απλώς έγινε σε δύο φάσεις, μικρή και μεγάλη. Πήρε φωτιά δηλαδή όλο το κυρίως, όλη η κύρια που κάναμε εδώ, του υγραερίου. Πανικός, μέσα σε δευτερόλεπτα, τι να φωτοσκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Αμέσως πάνω να φύγουμε λέω στη Χριστίνα τη γυναίκα μου, πεταχτήκαν οι δυο νεαροί, με προσπερνάνε εμένα στα 3 μέτρα και βγαίνουν μπροστά στην πόρτα από το πανικό της και αυτή πέφτει με το οστικό κύμα, το οποίο δεν ήρθε στο σώμα το δικό μας. Το οστικό κύμα, αλλά ήρθε από ψηλά από το ταβάνι. Γιατί είχαμε αυτό το πλεονέκτημα. Από τον αεραγωγό μεταδιδόταν η φλόγα, γιατί ήταν πολύ κοντά στο σημείο της ανάπλεξης. Κάπως έτσι. Εμάς το οστικό κύμα δεν μας χτύπησε καθόλου. Αλλά ο πανικός ήταν να χτυπήσει, ήταν ο πανικός σε εμάς και χτύπησε το οστικό κύμα την πόρτα την οποία την έριξε κάτω. Οι δύο νεαροί που είχαν προσπεράσει εμένα στα 3 μέτρα από το πανικό τους και αυτοί, σηκωθήκαν, σπρώχνουν την πόρτα, τέλος πάντων την ανοίξανε και αμέσως ακολουθήσαμε. Καθώς εγώ με τώρα που χαίρε τη γυναίκα μου να την τραβήξω κοντά μου, και ήμουν έτσι να την πιω μπροστά, βγήκαμε έξω. Όλα αυτά μιλάμε τώρα σε δευτερόλεπτα. Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς, τι να πρωτοσχεδιάσει εκείνη τη στιγμή. Βγήκαμε έξω
και το για μέσα βγήκανε στη διάσταση φωτιά. Κατάλαβα ότι θα γίνει μεγάλο κακό εκεί. Πέρα μέσα στην κουζίνα δεν θα γλιτώσει κανείς, λέω. Και η άλλη παρέα, τα 8 με 10 άτομα που είχαν μείνει δεξιά, λίγο πιο μέσα, ήταν πιο δύσκολο από αυτού να φύγουμε. Λέω, κατασταθήκανε και καήκανε πιθανόν και οι αυτοί οι άνθρωποι. Αμέσως αρχίσαμε να τρελαινόμαστε. Πρώτη φορά στη ζωή μου άρχισε να κλαίω από και να φωνάζω ότι κατασταθήκαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν προλαβαίνω λοιπόν να κάνω αυτού του συλλογισμού και μιλάμε όπω σα είπα και λίγο νωρίτερα. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε κράτο δευτερολέπτου. Βλέπω τι πύρινε γλώσσε να βγαίνουν από τι πόρτε, από το παράθυρο τέλο πάντων και να φτάνουν στον πρώτο όροφο τη πολυκατοικία. Λέω καταστραφήκατε, λέω όλη η πολυκατοικία. Θα καούν όλα τα διαμερίσματα επάνω. Ευτυχώς, φαίνεται όπως εξαφανίστηκε το υδραέριο και περιορίστηκε η φωτιά, άρχισε να πέφτει, να χαμηλώνει και δεν έφτασε πάνω. Τώρα η αγωνία μας είναι να δούμε τι θα γίνει, τι έχει γίνει με τους ανθρώπους. Πόσοι ζήσανε, πόσοι γλιτώσανε, πόσοι καταστραφήκανε. Εκεί πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, πανικόβλη και όλοι μας εκεί. Κάποια στιγμή στα 7, περίπου 7, 10, άντε, πάρα από 10 αποκλείτερα ήταν, ήρθε η πυροσβεστική. Περιμένω, φωνάζω να δω ο Γρηγόρης, που βρίσκεται ο Γρηγόρης, υπάρχει ο Γρηγόρης, ο ιδιοκτήτης δηλαδή. Δεν φαίνονταν τίποτα να κάνει αυτή τη στιγμή. Τον βλέπω, παίρνει, είχε στα χέρια μια βαριοπούλα και τι πάει τον τοίχο, εντοπίζοντα τον πανικό ότι και αυτό ότι με τον ασπάει τον τοίχο θα το κυλήσει. Δεν γινόταν αυτό, μια τρύπα στο νερό είναι αυτό. Άνοιξε μια τρυπούλα μικρή εκεί πέρα, κάποια στιγμή η πυροσβεστική κατάφερε τέλο πάντων να μπαίνει μετά από 10-15 λεπτά περίπου, να φτάσει στην πηγή και άρχισε να βγάζει τα πτώματα των τριών γυναικών. Εκείνη τη στιγμή να ακούω τον Γρηγόρη να χτυπιέται, να φωνάζει, δίνει μια κουτουλιά στον τοίχο, πέφτει κάτω ο Γρηγόρη. Μετά από λίγο ήρθε, ειδοποιήθηκε ο σύζυγος της δεύτερης γυναίκας που ήδη είχε... Της κυρίας που έχει τα τέσσερα παιδιά. Της κυρίας που έχει τα τέσσερα παιδιά. Η κυρία με τα τέσσερα παιδιά. Ήρθε ο άντρας της, τέλος πάντων διαπιστώθηκε αυτό το πρόβλημα, υποθήμα πέφτει αυτό σκάτω. Τι να σας πω, είναι δύσκολο να περιγράψω με λεπτομέρειες. Ακόμα σοκαρισμένος. Μα σας ακούμε. Πήγαινε σε αυτό το μαγαζάκι εκεί πιο πολύ, γιατί ήταν ωραίο οι άνθρωποι. Καμιά μια οικογενειακή ταβερνίστα, ποιοτικό φαγητό είχε. Μα λέγανε ότι ήταν και ένας... Συσταγωγικά είναι έξι τυχερός. Λέγανε ότι ήταν... Πρέπει να έχουμε την τύχη μας. Λέγανε ότι ήταν... Για αυτούς που χαθήκανε. Ότι ήταν υπέροχοι άνθρωποι και μάλιστα... Καθυστέρησα λιγάκι εγώ εκεί στο... Να παρκάρω το αυτοκίνητο, γιατί αν πήγα νωρίτερα θα πήγαινε στο τραπεζάκι. Μ' ακούτε? Ναι. Πήγα νωρίτερα θα πήγαινε στο τραπεζάκι που είναι δίπλα από τους πολλούς ανθρώπους και εκεί θα γινόταν πανικός ποιος θα τον βγει έξω. Και εκεί ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Δεν θα μπορούσαμε να βγούμε με τίποτα έξω. Πάντως είναι συγκλονιστικές. Και οι άλλοι άνθρωποι όλοι. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας περιγράφετε. Ακόμα σοκαρισμένος, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μέσα στη ταβέρνα. Μέσα και περιγράφει τις στιγμές. Έζησε το κάθε δευτερόλεπτο, το πρώτο δευτερόλεπτο. Και λένε ότι αυτό το ζευγάρι, ο Γρηγόρης και η γυναίκα του, είχαν πάντα ανοιχτή την πόρτα, την πίσω πόρτα, για να μην φαίνεται, την πλαϊνή πόρτα της κουζίνας, όπου πηγαίναν άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε ανάγκη και είχαν ανάγκη από μια μερίδα φαγητό. Καθημερινά, λέει, πάνω από 20-30-40 άνθρωποι πηγαίνανε και είχαν βοηθήσει πολύ. Και ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση και όπου. Αυτά τα κλασικά κουτουκάκια. Και οι δύο γυναίκες που δουλεύανε ήταν η μία τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά. Τρεις μανάδες. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με εσάς να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας εδώ, αφού είδαμε τις τοποθετήσεις. Σίγουρα έχετε να κάνετε κάποια ερωτήματα. Αφού πεις εσύ ότι 15 του μηνός... 15 Φεβρουαρίου το μεγάλο δώρο, το Peugeot 108, Γιώργο, είναι ένα αυτοκίνητο αξίας 15.000 ευρώ. Τηλεφωνείτε στο 14565, στέλνετε μήνυμα κάπα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54990. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι. Έχω αφήσει αδικημένους στους δύο συναδέλφους μου. Μπορείτε να υποβάλλετε... Να ξεκινήσουμε και το Φίβο. Ο Κλαβιανός, βεβαίως. Φίβο, ερώτηση μάλλον για τον κύριο Κεφαλογιάννη θα απευθυνθεί. Ο Γιώργος Οπιέλος, νομίζω μετά στον κύριο Πουλή. Ότι ο κύριος Κατσίκης έχει πιο πολύ δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι... Τον κύριο Κατσίκη. και τον κύριο Κεφαλογιάννη. Η ερώτηση είναι απλή. Θα συνενέσετε σε μια πρόταση για αλλαγή κανονισμού της Βουλής
όπου ο αρχηγός των κομμάτων θα κρατά κάποια από τα προνόμια, αλλά δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Και αν η Νέα Δημοκρατία εξ αυτού του λόγου προχωρήσει σε πρόταση μορφής, θα την υπερψηφίσετε ή θα την καταψηφίσετε? Και θα ρωτήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη αν πιστεύει ότι πρέπει να γίνει αυτή η πρόταση μορφής από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κατσίκη, και μετά ο κύριος Κεφαλογιάννης. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα των διεργασιών που λαμβάνει η χώρα σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε, για την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, δεν έχει να κάνει με εμάς, ώστε να προσδιορίσουμε σε προσωπικό επίπεδο. Τι θα θέλατε? Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς. Και τι θα ψηφίσετε? Άρα λοιπόν, να απαντήσω γενικότερα, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτό που γίνεται κατά την προσωπική μας θέση και άποψη δεν αφορά εμάς. Ίσως αφορά άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες είτε διαλύθηκαν είτε είναι υπό διάλυση. Πρώτον. Δεύτερον, εάν συμβεί αυτό που λέτε και περιοριστεί αυτή η αλλαγή του κανονισμού στο να διατηρούν οι αρχηγοί των κομμάτων απλά και μόνο τα προνόμια, χωρίς να υπάρχει σύνθεση κοινοβουλευτικών ομάδων, τότε νομίζω, χωρίς να το έχουμε συζητήσει μέσα στο κίνημα των αξιωματικών, νομίζω ότι δεν θα υπερψηφίσουμε. Και με ρωτήσατε και κάτι άλλο για ακόμα. Για τον πρόεδρο της Βουλής. Για τον πρόεδρο της Βουλής. Κοιτάξτε, εμείς μομφή στον πρόεδρο της Βουλής δεν έχουμε, νομίζω, λόγο να κάνουμε. Ποιος θα ήταν ο λόγος? Το ότι μίλησε με τον κύριο Παπαχριστόπουλο και τον έπεισε. Και από την άλλη πλευρά δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γίνει και ο Παπαχριστόπουλος εκείνος που εμπέζει και διακομωδεί το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Συνεπώς, ο πρόεδρος Βουλής, κατά την προσωπική μου γνώμη, έχει δικαίωμα και υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή, πέραν από το θεσμικό του ρόλο ως πρόεδρος Βουλής, να συνομιλεί δεν με τον οποιονδήποτε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, που σας έκανε. Εάν έρθει η πρόταση στην Ολομέλεια. Ναι. Να μην διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά να διατηρηθούν τα προνόμια του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπα νομίζω πως όχι. Όχι. Δεν θα ψηφίσουμε. Εσείς λέτε μόνο αν διατηρηθούν τα... εάν διατηρηθεί ως κοινοβουλευτική ομάδα. Ανεξαρτήτως των μετακινήσεων οι οποίες γίνονται. Ναι, και, σε ό,τι, και όχι σε ό,τι μας αφορά. Δεν θα έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Κάνετε λάθος. Φωκάς, δεν επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω την αντίθετη άποψη και θέση με αυτή την οποία εσείς προβάλλετε. Τι προβάλλετε? Αν γίνει αλλαγή. Όχι, δεν είναι. Όχι, αν γίνει. Άλλο μου λέτε. Είναι θέμα ερμηνεία. Άλλο μου λέτε. Είναι θέμα ερμηνεία. Πολύ σωστά λέει ο κύριο Κλαβδιανό. Και επειδή δεν είναι ξεκάθαρο. Τι σημαίνει συνεχίζει? Είναι άποψη. Συνεχίζει σημαίνει. Όπως ξεκίνησε. Ποιο? Απλή ανάγνωση είναι. Δεν ποιο είναι πράγμα συνεχίζει? Ο κανονισμός γράφει. Δηλαδή, εσείς τώρα ερμηνεύετε τον κανονισμό. Εγώ. Ο κ. Καραμάνης είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Όχι, όχι. Εσείς τώρα ερμηνεύετε τον κανονισμό. Δεν ψηφίζετε. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν. Εμείς έχουμε πάρει τη θέση μας για τον κανονισμό. Έχουμε δώσει την ερμηνεία. Συνεπικουρούμενοι, κύριε Παπαδάκη, αφήστε με να τελειώσω. Και από ειδικού συνταγματολόγου. Και επειδή δεν είναι ξεκάθαρο προ την ερμηνεία του, αυτή τη στιγμή το αρμόδιο τμήμα, το επιστημονικό τμήμα τη Βουλή επεξεργάζεται. Δεν κύριε Κεφαλογιάννη, πρόταση μορφής. Πιέρο, εσείς να λέτε ότι είναι ξεκάθαρο και ότι το ερμηνεύετε όπως θέλουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς τι θα κάνετε? Το κόμμα σας θα ψηφίσει, θα υποβάλει πρόταση μορφής, θα καταψηφίσει την οποιαδήποτε αλλαγή? Αυτό είναι γνωστό. Έπεται η πρόταση μορφής? Κύριε Παπαδάκη, μετράμε λιγότερο από 100 μέρες για αυτή την κυβέρνηση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά είναι μια παροδία λειτουργίας της δημοκρατίας. Έχουν ξεκινήσει πολλές αντίστροφες μετρήσεις. Ναι. Ξέρετε, το 19 θα γίνουν σίγουρα οι εκλογές, αλλά εγώ σας λέω ότι υπάρχει περίπτωση ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κάνει διαχείριση ήττας, να πάει μετά τις ευρωεκλογές, γιατί θα σαρωθεί. Αν θέλει να κρατήσει τις δυνάμεις και τις τάξεις, αφού κάνει διαχείριση ήττας, θα πάει με τις ευρωεκλογές. Άρα η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Πρόσφατα είχαμε την ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Θα μετρήσουμε. Αν πραγματικά μπορεί να πέσει η κυβέρνηση, θα τρέξουμε αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά με αυτές τις υπόλοιπες διαδρομές, τις πολιτικές συναλλαγές, και το τονίζω το πολιτικές, γιατί δεν έχω καμία άλλη απόδειξη οτιδήποτε άλλη συναλλαγή, οι οποίες υπάρχουν και ευτελίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα, εάν δεν μπορούμε να την κερδίσουμε αυτή την πρόταση μορφής, θα το εξετάσουμε. Πάνω είναι πάνω στο τραπέζι στη συζήτηση. Το ερώτημα, κάτι για τον, το κύριο ερώτημα που είναι και για τον κύριο Κούλογλου, παρά το γεγονός ότι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά 2 η ώρα σήμερα θα συζητηθεί αυτό, είναι ότι πώς γίνεται, αν υποθέσουμε ότι αυτό που θα περάσει ο κύριος Μπούτσης 2 η ώρα που λένε όλες τις πληροφορίες, ότι ουσιαστικά θα διατηρήσουν οι πρόεδροι τα προνόμια τους και ένας πρόεδρος, ο οποίος θα έχει ένα βουλευτή, παράδειγμα το Ποτάμι, που έχει μόνο τον κύριο Μαυρωτά πλέον ουσιαστικά και τον κύριο Λικούδη, ο κύριο Θοδωράκη, θα μπορεί να συμμετέχει και στα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών και να μιλά σαν πρόεδρος. Ρωτώ λοιπόν, δεν είναι μια θεσμική εκτροπή όταν έχεις ένα πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας ο οποίος έχει περισσότερους μετακλητούς από περισσότερους βουλευτές?
Κοιτάξτε, η μετακλητή ενός τέτοιου κόμματος είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του. Καθίστε καταρχήν πρώτα να προκύπτει τώρα αυτό. Έτσι ήταν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι να έχεις δύο. Καθίστε καταρχήν πρώτα να δούμε. Δύο και 100 μετακλητούς. Πρώτον, τρία πράγματα σας πω. Πρώτον, ότι καθίστε να δούμε τι θα υπάρξει τελική ρύθμιση. Κύριε Κουλόγλου, αν μου επιτρέπετε, χίλια συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχω χρόνο. Η μετακλητή είναι και όταν το κόμμα είναι στην Ευρωβουλή. Συγγνώμη για διακόπτη. Λοιπόν, πρώτον. Δεν τους χάνει επειδή βγήκε. Καθίστε να δούμε. Τι θα γίνει. Δεύτερον, θεωρώ ότι οποιασδήποτε αλλαγές αυτές πρέπει να έχουν μια γενικότερη συνένεση, mm-hmm. να μην αποτελέσει πάλι μια κομματική κοκορομαχία. Και τρίτον, αυτή όλη η συζήτηση. Και αυτό σημαντικό που λέτε. Απροσανατολίζει. Δεν θα υπάρξει συνένεση, το ξέρει. Σας είπα ότι εγώ θεωρώ ότι για να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές και να μην διώχνουμε τον κόσμο από την πολιτική και τον πάμε στην άκρα δεξιά κτλ., πρέπει να υπάρξει συνένεση. Και τρίτον, ότι πρέπει επιτέλους. Η χώρα και η συζήτηση να γυρίσει γύρω από τα βασικά πολιτικά μας προβλήματα. Συνήθεια. Που είναι η ανεργία, η οικονομία, τα εθνικά θέματα, ο Τσίπρας που πάει στον Ερντογάν και να μην συζητάμε. Επιστροφή με τις 100 ημερών. Ορίστε. Λοιπόν, τώρα. Και κάτι τελευταίο. Εντάξει, τελικώ η Νέα Δημοκρατία έπεσε μέσα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν το 2019. Γιατί από το 2015 προβλέπει ότι θα γίνουν όπου τώρα. Έπεσε μέσα το 2019. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο και θα είναι ντέρμπι. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο και θα είναι ντέρμπι. Θα κλείσουμε με Ζεμπεκιά. Πριν δούμε τη Ζεμπεκιά, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις φίλων μας και λέει σκότμα δεν τα λέτε. Όχι, ρε παιδιά, τα αφήσαμε για το τέλος. Ότι ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να καπνίσει σε κλειστό χώρο όταν ίδιος υπογράψει τον αντικαπνιστικό νόμο. Και πρέπει να το εφαρμόζει κιόλας. Πρώτον. Και αν η επιλογή του τραγουδιού «Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου» ήταν επιλογή του ή αποτελεί